πάνω τα τέλεια νύχτα. Και στα πόδια. Κρίμα που δεν μπορεί να βάλει ένα πέδιλο. Γιατί? Καμιβάνε ένα πέδιλο 12 των αστρών κρεβάτια. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα για τον κύριο Στράτο, δεν ξέρω. Πολλαπλάγια, να λυγνώ. Βάλει την καργαλιέρα που σου βάλαμε. Να σχολέγια, δεν σε έκανα το τέλεια νύχτα. Α, συγκλονιστικό, αγάπη και τα δικά μου. Ναι, ένα πρασινάκι με ταιριάζει με τη μούρη. Κρυάδε. Δεν το κόβετε τώρα. Ό,τι πει, Σουλτάνα. Βρε, αγάπη μου, κόψω αυτό το Σουλτάνα. Είπαμε Τάνια, Τάνια. Νιά. Σου χαλάω, Χατήρι. Βέβαια, έχουμε αδυναμίε εδώ μέσα. Τι να κάνουμε. Χρυσή την έχω κάνει να πάμε για ένα ποτό και με γράφει συνέχεια. Με το μηχανάκι. Με τη μηχανάρα θα κάνει. Και στο φεγγάρι να μου ζητήσει βόλτα θα σε πάω. Κάνει όπω το φεγγάρι. Κοίτα πώ μιλάει. Πρέπει να κλέψω και μια τράπεζα για να την πείσω να βγει μαζί μου. Και τι κάθισε. Τι έτσι. Αλλό, φέρνω. Όπου νόμιζα ότι μετά το φόνο θα έχω δύο ώρες στη ζωή μου. Συγγνώμη, σας συμβαίνει κάτι. Κάποιος με ενοχλεί. Κι εγώ χρειάζομαι την ησυχία μου. Πού δεν θα το διώξω. Αν δεν συνδυάσω εγώ μου στη δουλειά σου. Αυτή είναι η δουλειά μου, να βοηθάω τον κόσμο. Δεν θέλω βοήθεια. Ησυχία θέλω. Κατάλαβες. Μάλιστα. Εντάξει, αφού σας αρέσει να κάνετε το στόμα, δικαίωμά σας. Ξέρετε, κάποτε είχαμε ένα πελάτη που... Άσυχτη. Το πιες το υπονοούμενο. Δεν είμαι εδώ. Έφυγα ήδη. Καλά, βρε, Απονή. Δεν το βλέπεις ότι το παλικάρι λιώνει για σένα. Και εγώ δεν θες να κάνω. Θα αποφασίσεις. Ναι ή όχι. Εντάξει, τα παιδάκι μου δεν λέω, μια χαρά παιδί είναι ο Βάιος, αλλά αν μας τίποτα τέτοιο η μάνα μου θα πάω στο δεύτερο κεφαλικό της. Να μπα, το πρώτο πότε το έπαθε. Όταν δεν μπήκα στην δεκάδα των Καλυστίων. Ρε Τάνια, το παιδί και τη σχολή του την έχει βγάλει και τη δουλίτσα του την έχει και ψυχούλα είναι. Δηλαδή τι παραπάνω θέλει η μάνα σου. Έναν βιομήχανο, έναν εφοπλιστή και εμένα κανένα λάχι δεν θα έλεγε όχι. Και δεν μιλες. Πού θεωρεί ότι θα τους βρεις εσύ όλους αυτούς τους υποψήφιους? Χαζόησε. Εδώ μέσα βέβαια. Καλά. Μέχρι τώρα δεν ήμασταν για τυχαία γιατί ερχόντουσαν με τις γυναίκες τους. Αλλά. Αλλά. Δεν μπορεί κάποιος υποκλειστής να στραβωθεί να έρθει μόνος να μετρήσει τα καράβια του. Από τον μπαλκόνι της προεδρικής σου είδας και τότε. Και τότε. Εντελώς συντοματικά θα βρίσκουμε και δίπλα του. Να σου πω. Αυτό είναι το όνειρο της μάνας σου ή το δικό σου? Και το δικό μου. Αλλά να σου πω όλο για μένα θα μιλάμε. Για τα δικά σου δεν λέω κουβέντα. Και τα δικά μου δεν λέω κουβέντα, γιατί δεν έχω τίποτα να πω. Δεν μπορεί. Κάνας νερό στη σχολή. Ούτε με σφαίρεις. Και τι πού εδώ, στο ξενοδοχείο. Θα σου πω. Αφήνεις τις βλακίες τώρα. Πώς ήρθαν τώρα αυτά. Έλα, κόκκο. Κόκκο. Καλά, ρε παιδάκι μου, δεν είπα τίποτα. Αλλά και εσύ πάλι γιατί τα πήρες στο κρανίο. Πιστεύω πως θα είναι ανταξιάδη η τελική. Ιδία. Ιδία, τη λέμε, ωραία. Είμαι ανησυχής, μπορώ να την ακούσω τη λέξη χωρίς να πάω στη ιστερία. Έχω φροντίσει τα πάντα να είναι άψογα. Είναι ότι λιγότερο κόψε να κονίσει. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Τώρα είσαι ο μοναδικός άνθρωπος που μπορώ να το έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Υπάρχει κάτι που μπορεί να σε κάνει να νιώσει καλύτερα. Και μόνο η παρουσία σου είναι πολύ μεγάλη υπερβολία για μένα. Αυτό που σου είπα πριν το πιστεύω. Ούτε στην άλμα δεν έχω τόση εμπιστοσύνη όσο έχω σε σένα. Το ξέρω. Λοιπόν, Έλλη μου, όλα βαίνουν καλώς. Αχ, αλήθεια μιλές. Δεν σου έχω πει ποτέ ψέματα, το ξέρεις αυτό. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αλλά και το υπερηχογράφημα μας δίνουν πολύ αισιόδοξα μηνύματα. Μακάρι, μακάρι να πάνε όλα καλά, δηλαδή δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά... Να, ένα λάθος που δεν πρέπει με τίποτα, μα με τίποτα να κάνεις. Τι λάθος? Απαγορεύεται να ζεις μέσα στο άγχος και την αγωνία. Είναι ό,τι χειρότερο στην κατάστασή σου. Θα προσπαθήσω. Ό,τι μου πεις θα κάνω, Χρήστο, σου υπόσχομαι θα κάνω. Όχι, ό,τι σου πω. Τι θα πει ο άντρας άμα το μάθει. Αλήθεια, γιατί δεν έρθει σήμερα? Δεν μπορείς να φανταστείς τι τράβηξα για να τον πείσω να μην έρθει. Δεν είναι, πώς να σου πω. Προσπαθεί να με καθυστερήσει και με αγχώνει περισσότερο. Εμείς οι άνδρες, όσο και να το θέλουμε, είναι πολύ δύσκολο να μπούμε στην ψυχολογία της γυναίκας. Ειδικά στην περίοδο της εγκυμοσύνης. Το κακό είναι ότι ακόμα και αυτό δυσκολεύεται να το καταλάβει. Τέλος πάντων, μας ενδιαφέρει εσύ και όχι η ψυχολογία του Στράτου. Αυτός με το καλό, μόλις γίνει πατέρας, θα τα ξεπεράσει όλα. Λοιπόν, θέλω πλήρη ακινησία. Θα σηκώνεσαι μόνο για τα απολύτως απαραίτητα, εντάξει. Εντάξει. Σε
συνεχίζουμε την ορμονοθεραπεία και δεν θέλω ούτε στιγμή να ξεχάσω αυτά που είπαμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο. Φανταστείτε τι κρίνεται στο δωμάτιο τη κυρία Οικονόμου, αλλιώ δεν ξέρετε αν θα μα ρωτήσει. Δύσκολο, πελάτη. Και δεν είδε ακόμη τίποτα. Μα απείλησε πω αν πεθάνει από κάποια μυστηριώδη ασθένεια που την κόλλησε αυτή η περίφημη σκνήπα, οι οικονόμοι θα μα κυνηγάνε σε όλη μα τη ζωή. Αυτό θα ήταν πολύ δυσάρεστο. Σου συμβαίνει κάτι, Νανά? Όχι. Απλώ ξέρετε, με τα χτυπνά δεν έκλεισα μάτια όλη νύχτα. Μόνο έτσι θα γίνει στο ξενοδοχείο, στους κανονικούς του ρυθμούς. Αυτό λέω κι εγώ, πάνω πολλές δουλειά. Όμως, χθες το βράδυ δεν έβαψα τη στιγμή να σε σκέφτομαι. Θα με σκέφτεσαι. Εμένα. Εννοώ με τι ψυχραιμία χειριστήκατε την όλη κατάσταση. Και πόσο καλά φερθήκατε σε μένα. Είπαμε, ξέχνατε αυτά τώρα. Προσπάθησε, παρακαλώ, να κάνεις καλά τη δουλειά σου. Αυτό σας το υποσχέθηκα από την πρώτη στιγμή που συναντηθήκαμε, κύριε Πολίτη, και σας υπόσχομαι να κάνω τα πάντα για να μην μετανιώσετε που με προσλάβετε. Ναι. Έλα, αγάπη μου. Έλα, τι σου είπε ο γιατρός. Μπράβο, μπράβο. Είναι πολύ ωραία, ναι, αυτά. Ναι, εμείς ετοιμάζομαι σιγά-σιγά να πάμε στο νοικοταφείο. Εσύ μόλις έρθεις από τον γιατρό, κατευθείαν στο κρεβάτι σου, έτσι. Ναι, αγάπη μου, όλα είναι εντάξει με την κυρία. Δεν χρειάζεται να με ισχύσει γι' αυτό. Κι εγώ. Όπως είπαμε, Ανά. Μάλιστα, κύριε Πολίτη. Μείνετε ήσυχος. Αυτά τα καινούργια βρεμαρίλια. Παλιά είναι, Πέτρο. Δεν είναι καινούργια. Και πριν έρθουμε, έρθουν κάποιος. Όταν λες κάποιος, μήπως μπορείς να γίνεις λίγο πιο σαφής. Είσαι απόμακρος. Ψυχρός μαζί μας. Εγώ. Ε, ναι, Πέτρο, εσύ. Και ειδικά τώρα η κατάσταση έχει γίνει αφόρητη. Συγγνώμη. Έχω κάνει κάτι φοβερό και δεν το ξέρω. Είσαι παντελώς εγώ. Δηλαδή, πώς έπρεπε να είμαι μετά από αυτό που έγινε, μέχρι την καλή χαρά. Εσύ είσαι φόνος, μαμά. Ίσα-ίσα από αυτό και μόνο έπρεπε να μας φέρει πιο κοντά. Μισό λεπτό. Σου έχω δώσει κανένα δικαίωμα. Έχω κάνει κάτι που σε πλήγωσε. Αυτό είναι το χειρότερο. Τουλάχιστον έχει ο νέος. Ό,τι και να σου πω, ό,τι και να κάνω, απλά συμφωνεί. Λύθηκε το απόλαυμα. Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καθόλου καλά. Δεν σε νοιάζει τι κάνω. Που πάω. Τι νιώθω, τίποτα. Μάλλον έχει επηρεαστεί περισσότερο από όσο έπρεπε από το θάνατο του Λάζαρου. Γι' αυτό νιώθεις ανασφάλεια χωρίς λόγο, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Ναι. Το εντοπίσαμε το πρόβλημα της σχέσης. Για όλο αυτό ήρθαμε στη Λάζαρου. Βρε μωρό μου, ηρέμησε. Κάνε υπομονή και θα πάνε όλα καλά. Αν συμβαίνει κάτι, θέλω να το ξέρω. Σε παρακαλώ. Ξέρω. Νιώθω ότι κάτι γίνεται, αλλά. Δεν γίνεται τίποτα. Όλα είναι με το μυαλό τη. Σταμάτα να μην φέρει τη λεπτομέρεια. Μπορεί να είναι μικρή, αλλά δεν είναι ηλίθεια. Ρε Μαριλή, σταμάτα εσύ επιτέλου. Και τέλος πάντων πάμε να φύγουμε. Όλοι ετοιμάζονται για την κηδεία και εμείς ασχολούμαστε με τις φαντασιώσεις. Δεν είναι φαντασιώσεις, Πέτρο. Και το θέμα δεν τελείωσε. Το θέμα τώρα είναι.